Κάνε εκεί. Όχι. Παρκέρνω το καφέ και τα λέμε. Επ, πού πάτε χωρίς εγγραφή? Κρεματάκι σε νιό. Να δω. Ένα ελαφρύ φυλαρίσμα για να αναπνεύσει το κεφαλάκι. Και να μην χρειαζόμαστε πιστολάκι. Αμέ. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ελά, ναι, ζωγραφική. Α, σε σταράκι. Καλά, τελείωσα με τις κυρίες και τα... Τα έχω κρυμμένα. Έχω από εδώ απλά πλακέ. Ωραία. Μετά από εδώ έχω λίγο πιο μαλακά πλακέ, στρόγγυλα. Και εδώ είναι λίγο πιο επαγγελματικά. Α, λίγο πιο τσιμπημένα. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας. Αλλά κοντά, θα το αφήσει η αλήθεια λίγο. Το βρήκα κιόλας. Πακέτο πάει αυτό. Χρόνια μου πολλά. Κάνε ευχή. Όχι. Άδειξα να έρθω εδώ. Κάνε ευχή, ξανά σου.
Έκανες. Ναι. Α, πάει καλά. Άντε. Και στα επόμενα 18. Και στα επόμενα 18. Ε, πως είναι και μέσα. Άου. Κάνατε για τους χρόνους. Τα κεράκια. Αφού κάθε χρόνο τα 18 κλείνουμε. Όχι τώρα, έτσι και έτσι και είναι ίσο εκεί. Ευθεία καλέ, όχι. Καλά ώστε να φάει. Α, για το... Σωματίο να βάλουμε όλοι μας, θα λέει 18. Εγώ θα φάω το υπόλοιπο. Ναι, δες το... Βγάλουμε ένα μέσα, λέει, σκύπτο. Ε, τι να βγάλει από μέσα. Είχε το πυρούν κάτω, σωμάτι. Εσύ θα πας. Όχι. Και μετά. Ναι, δεν θέλω τώρα. Και εγώ είμαι φίγα. Αλλά τώρα κλείσω το κουτί. Μπήκε η αγαπημένη μου εποχή. Στην υγειά μας, με ζεστό καφεδάκι, νεσάκι, το πρώτο νεσάκι της χρονιάς, αν και ελληνικούς ή πια αρκετούς. Γενέθλια, τα οποία ήταν στις 5 Σεπτεμβρίου, αλλά εγώ γιορτάζω όλο το μήνα, γιατί έτσι μ' αρέσει, γιορτάζω όλη την περίοδο των Παρθένων. Παρθενάκι, περήφανη Παρθένος. Δεν ξέρω, το έχετε κι εσείς αυτό το πράγμα να είστε περήφανοι για το ζώδιο σας. Εγώ είμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, νέο μαλλί, νέο κούρεμα. Είναι το κούρεμα του αχτένιστου, έτσι είπα στην κομμότρια. Επειδή δεν έστρωνε το μαλλί έτσι όπως ήτανε. Το μονοκόμματο θέλει ίσιωμα και δεν μου αρέσει να ισιώνω τα μαλλιά μου. Οπότε της λέω να κάνουμε κάτι που να μην φαίνεται άσχημα που θα είμαι αχτένιστη. Οπότε τα φυλάραμε και το φυλάρισμα έχει το προνόμιο ότι όπου και να κάτσει το μαλλί φαίνεται ότι είναι το χτενισμάτο και είναι λίγο μαλλί, λέω, τις ειδήσεις, δεν πειράζει. Τουλάχιστον φαίνεται μονίμως συμμαζεμένο και αυτό μου αρέσει. Σήμερα το βιντεάκι θα είναι σαν ειδήσεις. Δηλαδή, θα ανοίγω το θέμα και θα πέφτει το βίντεο. Θα είναι έτσι η επισκόπηση κάποιων όλων πραγμάτων που θέλω να σας μεταφέρω. Ένεκα των γενεθλίων. Θέλω να κάνω δύο αναφορές σε γενέθλια, αξιομνημόνευτα γενέθλια. Ένα αιώνιο παράπονο μου ήταν ότι σαν παιδάκι δεν γιόρτασα ποτέ τα γενέθλιά μου. Μιλάω τώρα για παιδικά χρόνια. Πέρα από το πρώτο έτος που μου κάνανε παρτάκι, όπως ήθιστε στα μωράκια όταν κλείνουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους, και είναι μια γιορτή για όλο το σώμα, για όλη την οικογένεια. Μετά από αυτά τα γενέθλια του πρώτου μου έτους, ποτέ οι δικοί μου δεν μου έκαναν πάρτι γενεθλίων με παιδάκια, ποτέ. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχω αναμνήσεις από γενέθλια και το είχα παράπονο αυτό. Και έλεγα στη γιαγιά μου, γκρίνιαζε συνέχεια στη γιαγιά μου, ότι η γιαγιά δεν μου κάνεις ποτέ ένα πάρτι γενεθλίων. Και αναφέρομαι στη γιαγιά γιατί η γιαγιά κατ' ουσίαν με μεγάλωνε, η μαμά εργαζόταν, η γιαγιά είχε όλες τις ευθύνες του σπιτιού, το μεγάλο μάμου, τον τάντε μάμου, τη ρουτίνα μου κλπ. Οπότε στη γιαγιά έπρεπε να απευθυνθώ για αυτά τα παράπονα. Η γιαγιά δεν μου έχεις κάνει ποτέ γενέθλια. Ποτέ. Και μου έκανε λοιπόν η γιαγιά πάρτι γενεθλίων και κάλεσε όλες τις γιαγιάδες της γειτονιάς. Εγώ τότε ήμουνα 11, κάπου εκεί, 10, 11, 12. Και για καλεσμένους είχα όχι παιδάκια, αλλά τις γιαγιάδες της γειτονιάς.
εγώ και το καπί. Ασχολιαστό. Ασχολιαστό. Η γιαγιά δεν τα συμπαθούσε τα πάρτι. Θεωρούσε ότι είναι διεφθαρμένα. Θεωρούσε ότι διαφθείρουν τους νέους τα πάρτι. Και σε κανά δυο γενέθλια που πήγαινα κάποιων συμμαθητριών μου, έπρεπε να κάνουμε αίτηση στο Υπουργείο, να περαστεί από θεώρηση και να εγκρίνει η γιαγιά αν θα με αφήσει να πάω σε αυτή τη συμμαθητριά μου που γενέθλια και αν τα γενέθλια αυτής της συμμαθήτριας γίνονται σε λογική ώρα. Βασικότατο κριτήριο της γιαγιάς για να με αφήσει να πάω σε γενέθλια άλλων ήταν πρώτον, αν αυτή η συμμαθήτρια, πάντα συμμαθήτρια, ποτέ σε αγόρια, αν αυτή η συμμαθήτρια ήταν καλή μαθήτρια, οπότε έπαιζε ένα κριτήριο, πρώτον αυτόν, δεύτερον, αν υπήρχε κάποια προσωπική γνωριμία με την οικογένεια αυτής της συμμαθήτριας. Οπότε, τα γενέθλια στα οποία πήγαινα ήταν γενέθλια συγγενών, δηλαδή, ήταν κάνα ξαδερφάκι που είχε γενέθλια, θα πήγαινα. Δηλαδή, γιατί έπρεπε να υπάρχει και παρουσία συγγενών και ενηλίκων, καταλάβατε. Ήταν κάποια καλή γειτόνισσα που ήξερε τους καλά την οικογένεια και τους γονείς, θα με ψιλοάφηνε. Σε άλλα γενέθλια απαγορευόταν να πάω. Και αυτό κράτησε μέχρι και... και την εφηβεία, την προχωρημένη εφηβεία, κράτησε μέχρι και τα 17, ας πούμε. Το επόμενο πάρτι γενεθλίων που μπόρεσα και πήγα ήταν στην τρίτη ηλικίου. Εκεί πήγα σε κανένα δύο πάρτι. Και πάλι, και πάλι, και πάλι, η γιαγιά είχε αντιρρήσεις. Αλλά πάτησε λίγο το πόδι της η μαμά μου. Υπέροχα. Υπέροχα. Και όπως θα περίμενε κανείς ότι θα είχα μετά ένα αποθυμένο για τα πάρτι των γενεθλίων, ψηλό είχα, ναι. Τα πράγματα κύλησαν ως εξής. Μετά σαν φοιτήτρια, είχαμε ναι το αποθυμένο των γενεθλίων, αλλά είχα μετά και την αμηχανία ποιους να πρωτοκαλέσω, αν θα ταιριάζει η παρέα μεταξύ τους, αν θα υπάρχει αυτή η αμηχανία που έχουν... Οι φίλοι σου που μεταξύ τους δεν είναι φίλοι και πώς θα σκάσει η μύτη αυτό. Τέλος πάντων, δεν το πολύ είχα, μέχρι που γνώρισα την νυν κουμπάρα μου και τότε φίλη μου, που είχαμε γενέθλια σχετικά κοντά, εγώ Σεπτέμβρη, εκείνη Οκτώβρη, με διαφορά έτσι ακριβώς 30 ημερών, και ξεκινήσαμε να το γιορτάζουμε μαζί τα γενέθλια. Ξεκινήσαμε να κάνουμε από κοινού τούρτα, και σιγά σιγά αυτό παρέσυρε την παρέα και αποφασίσαμε να καθιερώσουμε ένα ομαδικό πάρτι γενεθλίων. Και κάθε Οκτώβρη του Αγίου Δημητρίου μαζευόμασταν όλες οι φίλες, οι φίλες που ταιριάξαμε μεταξύ μας, όχι περιφερειακοί, αν και ερχόντουσαν και περιφερειακοί, αλλά κυρίως η πυρηνική παρέα. Ξεκινήσαμε να γιορτάζουμε όλες μαζί τα γενέθλιά μας, είτε ήταν κοντά είτε ήταν μακριά, το κάναμε σαν επαιτειακό πάρτι γενέθλιων. Αγοράζαμε πάντα μία συγκεκριμένη τούρτα από το ζαχαροπλαστείο αγαπητό. Αυτή η τούρτα άφησε ιστορία, ήταν η λεγόμενη Εφροσύνη, η οποία ήταν full σοκολάτα, ήταν μια σοκολατίνα, πραλίνα σοκολατίνα που είχε και μερέντα μέσα και πάνω και έξω και από εδώ και από εκεί και αυτά, και δεν την κόβαμε. Με το που τελειώναμε, ας πούμε, με τα μεζεδάκια και τα ποτάκια και τα λοιπά, αφού τελειώναμε και τα ψιλομαγειρέματα, ήτανε τύπου, το πάρτι ήταν τύπου σουαρέ, δηλαδή φέραμε πραγματάκια, ψιλομαγειρεύαμε, ψιλοετοίμαζε κάθε μια από το σπίτι της, κάναμε και εκεί στο σπίτι που μαζευόμασταν κάθε φορά. Αυτό άλλαζε χρόνο με το χρόνο, ανάλογα με το ποια φίλη είχε σπίτι στο κέντρο της πόλης και ήταν διδεθμένη να οργανώσει το πάρτι.
Και αφού τελειώναμε με τα μαγειρέματα, με τα ψιλομαγειρέματα, με τα κρασάκια και τα λοιπά, έφτανε και η ώρα που θα σβήναμε τα κεράκια και αφού σβήναμε τα κεράκια παίρναμε όλες ένα κουτάλι, βάζαμε την τούρτα στη μέση και τρώγαμε την τούρτα ωραία και καλά. Και αυτή είναι η ωραιότερη ανάμνηση που έχω από γενέθλια. Δεν μπορώ να την επαναλάβω. Δεν έχει την ίδια χάρη αν δεν είναι τα ίδια άτομα. Δεν μπορώ. Τώρα μου αρκεί... Τι μου αρκεί? Μου αρκεί απλά να σβήσω ένα κεράκι, να κάνω μια ευχή και να κόψω μια τουρτία έτσι για το καλό. Κάθε πράγμα στον καιρό του που λένε ισχύει. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ας πούμε ότι τα τελευταία χρόνια διανύω λίγο μία πιο ήσυχη φάση στη ζωή μου. Μ' αρέσουν τα ήσυχα πράγματα. Θα πάω μια βόλτα, θα πιω ένα καφέ, θα δω κάποια φίλη μου, αρκεί, δεν θέλω πολλά. Και πάμε στα πλεκτά. Μετά το haul νημάτων που έγινε στο προηγούμενο βιντεάκι, λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ένα μπεμπέ σκουφάκι για βάφτιση. Μου πήρε 4 μερούλες για να το τελειώσω, μαζί με λαθάκια γιατί ήθελα να δω πώς θα μου βγει το πατρόν. Οπότε υπήρξε ένα πλέξε ξύλωσε, αλλά τελικά βρήκα τον τρόπο να το πετύχω. Και παράλληλα έχω ξεκινήσει με το λούτρινο το νήμα που σας έδειξα. Έχω ξεκινήσει να πλέκω ένα κουβερτάκι. Θα το δούμε και τελειωμένο σε άλλο βιντεάκι, απλά έτσι λίγο να κάνουμε ένα update. Είναι φανταστική η αίσθηση, είναι λίγο μπελαλίδικο το νήμα. Έχει το μέχρι να βρεις τα πατήματά του. Φυσικά για περισσότερο πλέξιμο, reviews κλπ. Θα πάτε στο Criss Cross Amigurumi. Το καναλάκι το μικρό που άνοιξα αποκλειστικά για πλέξιμο με tutorial κλπ. Όποια αγαπάτε το πλέξιμο. Okay, υπάρχει το link στο κουτί περιγραφής. Κάποια πραγματάκια τώρα για το σπίτι που πήραμε και μας έλυσαν τα χέρια. Σας έδειξα το χαλάκι μπαμπού που το πήρα εις διπλούν και θα πάρω και άλλα για να καλύψω και τους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού. Αποφασίσαμε να ξεφορτωθούμε όλα τα χαλιά, όλα τα πώς να το πεις, ναι, όλα τα ζεστά χαλιά του σπιτιού, τα ξεφορτωθήκαμε, τα στείλαμε στην μαμά μας και πλέον θα έχουμε μόνο μπαμπού, γιατί είναι εύκολα στο σκούπισμα, εύκολα στο καθάρισμα, δεν έχεις αυτό το μπελά που έχεις με τα άλλα χαλιά που πρέπει να τα σηκώσεις, να τα πας για πλύσιμο ή να τα πλύνεις. Τέλος πάντων, υπάρχει μια φασαρία με τα χαλιά που προσθέτει κούραση και έξτρα δουλειά, την οποία δεν τη θέλω. Η φιλοσοφία μου είναι να μην είσαι υπηρέτης του σπιτιού. Δεν μ' αρέσει να είμαι υπηρέτης του σπιτιού. Μ' αρέσει να κάνω τη ζωή μου εύκολη και γι' αυτό το λόγο ξεκινήσαμε από το δωμάτιο με τους υπολογιστές, βγάλαμε τις κουρτίνες και στη θέση τους βάλαμε στοράκια, περσίδες, οπότε και από εκεί γλιτώνουμε δουλειά. Και σύν της άλλης πήραμε και το κρεβατάκι της Ρόξη, αυτό το μεγάλο το πουφ, το οποίο έχει 2 όψεις, μία ζεστή για αυτήν την περίοδο και για το χειμώνα και μία καλοκαιρινή για το καλοκαίρι, το επόμενο πλέον. Και καλή σχολική χρονιά σε γονείς, εκπαιδευτικούς. Κάποιοι από εμάς ασχολούμαστε και αγοράζουμε χαρτικά όλο το χρόνο γιατί είναι ήδη πρώτης ανάγκης. Και εδώ ένα μικρό story time.
υποκανονικές συνθήκες πριν από μερικά χρόνια. Για μας αυτή η περίοδος ήταν η πιο αγχωτική, γιατί είχαμε βιβλιοχαρτοπολείο με το σύζυγο, οπότε ήμασταν όλη μέρα στο μαγαζί και οργανώναμε τα εμπορεύματα και γινόταν ένας αναβρασμός στο μαγαζί με όλες τις λίστες που μας έφερναν οι γονείς και έπρεπε με ταχύτητα να εντοπίσουμε όλα τα βιβλιοτετράδια. Τώρα εσείς που είστε γονείς, ξέρω, έχετε το... προτιμάτε τα πολυκαταστήματα για να κάνετε τις αγορές σας. Σαν παλιά βιβλιοπόλησα, θα πω καλύτερα να επιλέξετε ένα συνοικιακό βιβλιοχαρτοπολείο. Οι τιμές δεν διαφέρουν, η ποιότητα είναι πολύ καλύτερη και πάνω κάτω δεν θα δώσετε λιγότερα από ότι δεν θα δώσετε περισσότερα από όσα δίνετε στα μεγάλα καταστήματα. Ξέρετε τουλάχιστον ότι θα πάρετε πράγματα από εταιρείες που τα προϊόντα τους τουλάχιστον δεν είναι καρκινογόνα. Λοιπόν, γιατί ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον ειδικά με τη χαρτική ύλη των παιδιών, λίγο παραπάνω προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, γιατί τα παιδάκια βάζουν στο στόμα του, στα τετράδια του, στα μολύβια του, στα στυλό του. Θέλει λίγο μία αλφα προσοχή. Τώρα εγώ άντε, να δείξω 2-3 πραγματούδια που πήρα αυτές τις μέρες. Αυτό το φούξ το ακριλικό που το λάτρεψα. Μία ωραία πένα με μελάνι, με θήκη για μελάνι. Να το δοχιάκι του, το οποίο είναι το γεμίζεις ξανά μόνο σου. Αυτό ήθελα, τέτοιου τύπου. Το πήρα με την προοπτική να είναι, πες το, να είναι καλλιγραφίας. Αλλά δεν είναι, η γραμμή που βγάζει είναι μονοκόμματη, οπότε θα το χρησιμοποιήσω στο σχέδιο για πιο χοντρές γραμμές. Με το που τελειώσει το μπλε του θα βάλω μαύρο και θα το βάλω και αυτό στον εξοπλισμό του σχεδίου. Παίρνω πάντα αφρόδι φύλλα με διάφορα σχεδιάκια επάνω. Αυτό είναι το καινούριο μου απόκτημα. Τα χρησιμοποιώ για φόντο σε μικροφωτογραφίες. Και εξοπλίστηκα για τον Οκτώβρη. Θέλω να ετοιμαστώ από τώρα. Με αυτό το υπέροχο σκληρόδατο μπλοκ σχεδίου. Με ωραίο χοντρό χαρτί. Τα σκληρόδετα μπλοκ σχεδίου μένουν αρχείο στην βιβλιοθήκη. Είναι ωραίο γιατί μπορείς να έχεις τα σχέδιά σου συμμαζεμένα χωρίς να είναι σκορμπουχώρη δεξιά και αριστερά. Τον Οκτώβρη υπάρχει μία παράδοση στους σχεδιαστές, τους εικονογράφους κλπ. Είναι ένα, πώς να το πω, σαν φεστιβάλ σχεδίου που γίνεται στο διαδίκτυο, κυρίως στο Instagram, ο λεγόμενος Inktober, όπου είναι σαν τα vlog μας που κάθε μέρα πρέπει να δείχνεις κάτι. Κάθε μέρα πρέπει να ποστάρεις κάτι και συγκεκριμένα στο Instagram να ποστάρεις ένα σχέδιο φτιαγμένο με μελάνι. Κάποιοι το έχουν παραλλάξει αυτό και το έχουν βάλει χρώμα, έχουν βάλει κάποια άλλα υλικά. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες παραλλαγές, αλλά το κεντρικό concept είναι κάθε μέρα να ποστάρεις κάτι. Αυτό έχει μεταφερθεί και στο YouTube, έτσι. Κάποιοι YouTubers το έχουν κάνει σαν το vlog μας που κάθε μέρα πρέπει να ποστάρεις κάτι από σχέδιο και αυτό θα το κάνω φέτος. Θέλω να προετοιμαστώ από τώρα όμως για να έχω κάποια βιντεάκια έτοιμα, να μην τα κάνω την ψυχή στο στόμα τελευταία στιγμή.
Οπότε αυτό θα γεμίσει και κλείνω με με μια σούμα και μια ενημέρωση ότι θα έρθει giveaway, θα το ετοιμάσω τις επόμενες μέρες, θα είναι κάτι, θα είναι ένα δώρο σε δύο σκέλη. Θα είναι ένα δώρο με κλήρωση και θα είναι και ένα δώρο για όλους. Πώς θα γίνει αυτό? Το κεντρικό δωράκι θα είναι χειροποίητο. Θα σκεφτώ ακριβώς τώρα. Θα είναι κάποια πόστερ κάρτες, δικά μου σχέδια, που θα συνοδεύονται και με κάτι πληκτό. Μικροδωράκια έτσι, με κόνσεπτ το φθινόπωρο τώρα που μπαίνει. Αυτό θα κληρωθεί για να το πάρει ένας τυχερός. Όλοι οι υπόλοιποι όμως θα έχετε πρόσβαση σε εκτυπώσιμα δώρα, σε digital, σε ψηφιακά δωράκια, τα οποία θα είναι σχετικά με το back to school, δηλαδή θα είναι χρηστικά, θα είναι κάποια οργανογράμματα, κάποιες λίστες καθηκόντων, που θα μπορείτε να τα έχετε και να τα εκτυπώνετε όσες φορές θέλετε εσείς, και για σας τους ίδιους και για τα παιδιά σας. Οπότε όλοι θα έχετε πρόσβαση σε κάποια ψηφιακά δωράκια. Δεν ξέρω κατά πόσο σας γεμίζει αυτό το μάτι, αλλά τουλάχιστον από τη μεριά μου αυτό είναι που μπορώ να προσφέρω σαν κίνηση για να πω ένα μικρό ευχαριστώ σε όλους. Οπότε θα έχουμε και ένα φυσικό δωράκι ταχυδρομικό για έναν τυχερό και θα έχουμε για όλους τους υπόλοιπους, ελεύθερα εκτυπώσιμα δωράκια. Όταν θα έρθει η στιγμή θα συνεννοηθούμε για το τι και το πώς. Κλείνω εδώ. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Μην ξεχάσετε μια εγγραφή, το καμπανάκι σας, μια καλή κουβέντα σε φίλους για να κοπιάσουν από εδώ. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι σίγουρα το οποίο θα είναι αναγνωστικό. Τώρα που φθινοποριάζει θα μπορούμε να καθόμαστε με καφεδάκι και να μιλάμε πάλι για βιβλία. Έχω αρκετά πραγματάκια να σας πω, τι διάβασα μες στο καλοκαίρι και να συζητήσουμε πράγματα για βιβλία. Όσοι θέλετε να ακούτε και εκπομπούλες, θα σας παραπέμψω στα δύο podcast που έχω κάτω στο κουτί περιγραφής. Το προσωπικό μου, πεταλώνοντας την τζίκια, και το ντουέτο που έχω με τη φίλη μου την Λίζα από το Καφροδίτες. Τα λέμε την επόμενη φορά, σας κούρασα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και αναμένουμε το giveaway. Φιλιά πολλά!